Κανονικά η διαδικασία από νωρίς το πρωί ξεκίνησε για την εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου στα εκλογικά τμήματα της Κυπαρισσίας, χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το θέμα της αποχής φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό και για φέτος, παρά την ελάχιστη κίνηση το πρωί. Και να τονίσουμε ότι φυσικά το θέμα της εκλογικής διαδικασίας είναι σημαντικό, ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί. Τρίτη φορά στα ίδια εκλογικά τμήματα της Κυπαρισσίας δεξήχθη η προεκλογική μάχη της κάλπης με την προσέλευση, σύμφωνα με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, να είναι ικανό. Στο 4-7 εκλογικά τμήματα της Κυπαρισσίας, τα ίδια με την προηγούμενη, πώς πάει η διαδικασία. Όλα καλά, κυλάνε ομαλά όλα. Ο κόσμος ενημερωμένος. Ο κόσμος πολύ ενημερωμένος και πολύ συνεργάσιμος. Ελλείψεις έχουμε. Όχι, όχι. Όλα καλά είναι. Όλα παίρνουν καλώς μέχρι στιγμής. Τι μήνυμα θα στέλνεις στον κόσμο και τα λοιπά για τις ημέρες, παρότι κουράζεστε και εσείς τα πάλι περιοχή. Οι ημέρες είναι δύσκολες, ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Μακάρι να πάνε όλα καλά και στις εκλογές, να κυλήσει ομαλά, να μην έχει κανένα πρόβλημα κανένας. Είναι έκφραση δημοκρατίας οι εκλογές, έτσι. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ βλέπουμε και την ψηφοφορία. Σήμερα ο κόσμος ήρθε, δημοκρατία είναι οι εκλογές, έτσι. Πείτε μου. Αλλά δημοκρατία ελεύθερη. Έτσι, ναι. Χωρίς χωροφυλάκους και χωρίς μιένα. Και χωρίς μιένα. Γιατί εγώ έχω κάνει λογία και ξέρω. Παλιότερα. Έτσι. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνατε και στους νέους ανθρώπους. Βεβαίως. Να έρχονται για τις εκλογές. Να έχουν πολιτισμό και να είναι φρόνιμοι. Και ό,τι πιστεύει ο καθένας, δίνει το δικαίωμα η δημοκρατία να το ψηφίσει. Έτσι, έτσι αυτό. Χωρίς μαχαίρια και κουμπούρια. Αυτό. Ελπίζετε σε κάτι καλύτερο σαν μέρες, σαν Έλληνες. Ντούμου σπύρο σπέρο, όσο ζω ελπίζω. Α, αυτή είναι τα αγαπημένα μου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.